Καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η εκπομπή Business Line, το παγκόσμιο επιχειρηματικό βαρόμετρο που έρχεται σε εσάς από το City Walk στην καρδιά του Ντουμπάι, ενώ ο ήλιος δει. Αυτόν τον Φεβρουάριο, παγκοσμίοι ηγέτες και πρωτοπόροι κατέκλυσαν την 7η Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Διακυβέρνηση στο Ντουμπάι πάνω στην ψηφιακή οικονομία, τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης και το μέλλον της εργασίας. Μαζί τους ήταν ο μουσικός Will.i.am, που ήταν εκεί για να προωθήσει τον προσωπικό βοηθό του που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, τον Omega. Ο Νόνι Edwards έχει το ρεπορτάζ. Ως μουσικός παραγωγός, υπάρχουν ελάχιστες διακρίσεις που δεν έχει κερδίσει ο Will.i.am, ανάμεσά τους βραβεία Grammy και Emmy. Όπως πολλές επιτυχημένες προσωπικότητες, τώρα προσπαθεί να διοχετεύσει την επιρροή του στον κόσμο των επιχειρήσεων. Τεχνητή νοημοσύνη για την ανθρωπότητα. Ενισχύουμε τους ανθρώπους με δεδομένα. Τα επιχειρησιακά μας μοντέλα δεν είναι αυτά του Facebook, του Google, της Amazon. Έχουμε την πολυτέλεια να ξεκινάμε νέα μοντέλα και να χτίζουμε την αρχιτεκτονική μας από κάτω προς τα πάνω. Η ομάδα του I.Am Plus έχει συνεργαστεί με τον όμιλο Majid Al Futtaim, που εδρεύει στο Ντουμπάι για την παραγωγή του Omega. Έχουμε μια τεχνολογική λύση που δεν υπόκειται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Έχει να κάνει με το να επωφελούμαστε από τα δεδομένα των ανθρώπων και με το να είναι διαθέσιμη για τους ανθρώπους ώστε να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Μετά από μια επιτυχημένη δοκιμή στα γερμανικά, η παγκόσμια κυκλοφορία του Omega στα αγγλικά και τα αραβικά έλαβε χώρα στο Ντουμπάι. Κατά τους τελευταίους 2 μήνες, η ομάδα μας εστίασε στην προσπάθεια το σύστημά μας να μιλάει και να κατανοεί πολλές διαλέκτους της αραβικής γλώσσας. Και τους επόμενους μήνες θα έχει μάθει και θα μπορεί να μιλά όλες τις διαλέκτους της αραβικής γλώσσας. Αυτό το γλωσσικό στοιχείο της μηχανικής μάθησης είναι το επόμενο όριο που κατακτάται στις συσκευές που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Το Omega έχει την ικανότητα να κατανοεί την ανθρώπινη ομιλία, οπότε δεν χρειάζεται να μιλάτε σαν ρομπότ. Το Omega έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει με τις καθημερινές μας δουλειές. Θέλω να φτιάξω σπαγκέτι σήμερα. Εδώ θα δείτε τι να αγοράσετε αν θέλετε να φτιάξετε σπαγκέτι. Έτσι δημιουργήσαμε αυτό το είδος αγοραστικής εμπειρίας, όπου γίνεται υπολογισμός του περιεχομένου και του διαλόγου. Η διευκόλυνση των πελατών στο να αγοράζουν ψώνια ή να κλείνουν εισιτήρια κινηματογράφου είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Majid Al Futtaim είναι ενθουσιασμένη με την εταιρική αυτή σχέση. Διαχειρίζονται παγκόσμιες φίρμες όπως το Carrefour και οι κινηματογράφοι Vox στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, όπου θα κυκλοφορήσει πρώτα το Omega. Οι συσκευές που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται κοντά στο να εξαλείψουν ορισμένες από τις πιο κοινές εργασίες από την καθημερινότητά μας. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ του Νόνι Edwards. Στο περιθώριο αυτής της διάσκεψης μιλήσαμε ακόμα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κολοσσού Διαχείρισης Λιμανιών, DP World. Ο Σουλτάν Αχμέτ Μπιν Σουλαγέμ μίλησε γενικά για τα μεγάλα ζητήματα που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις το 2019. Ο James O'Hagan έχει το ρεπορτάζ. Η DP World έχει ένα τεράστιο δίκτυο λιμένων και κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης σε όλο τον κόσμο. Για τον πρόεδρό της, Σουλτάν Αχμέτ Μπιν Σουλαγέμ, η επένδυση σε υποδομές στην Αφρικανική Ήπειρο είναι απαραίτητη για την αλυσίδα εφοδιασμού. Έχει προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Η Αφρική είναι μια σημαντική αγορά και γι' αυτό μας βλέπετε να επενδύουμε και να συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Αφρική. Μπορεί να υπάρξει περισσότερη ανάπτυξη στην Αφρική. Το εμπόδιο είναι οι υποδομές, η συνδεσιμότητα. Το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Αφρικής είναι πολύ πολύ περιορισμένο. Θα έπρεπε να είναι περισσότερο και αυτό συμβαίνει λόγω των κακών δρόμων, της έλλειψης καλύτερων τρόπων μεταφοράς, της έλλειψης συστημάτων και φυσικά των δασμών που αποθαρρύνουν τις χώρες να συνεργάζονται εμπορικά. Επενδύουμε στην Μπερμπέρα, εξετάζουμε τις ευκαιρίες στην Αιθιοπία, χτίζουμε στο Κονγκό, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, επεκτείνουμε το λιμάνι μας στην Ντακάρ, επεκτηνόμαστε και σημειώνουμε πρόοδο στην Αλγερία και στα 2 τερματικά. Έχουμε ένα τεράστιο λογιστικό βιομηχανικό πάρκο στην Αίγυπτο. Η δεύτερη φάση της Αιγύπτου είναι σε εξέλιξη. Το Μάλι, διαμετακομιστικό λιμάνι. Κιγκάλι και Ρουάντα, διαμετακομιστικό λιμάνι. Γι' αυτό εξελισσόμαστε από έναν χειριστή λιμένων σε μια εταιρεία που διευκολύνει το εμπόριο. Στο ερώτημα πόσο συνεχιζόμενος ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας επηρεάζει τα σχέδιά του, ο ίδιος δεν φάνηκε να ανησυχεί. Το ιστορικό δείχνει ότι ο Τραμπ έχει κάνει συμφωνίες.
Ο κόσμος πίστευε ότι η συμφωνία με το Μεξικό δεν θα γινόταν, αλλά έγινε. Ο κόσμος πίστευε ότι η συμφωνία με τον Καναδά δεν θα γινόταν, αλλά και αυτή έγινε. Γιατί δεν επιτυγχάνεται συμφωνία με την Κίνα? Φυσικά θα επιτευχθεί. Χρειάζονται ο ένας την αγορά του άλλου. Και οι δύο είναι μεγάλες αγορές. Και οι δύο θα πρέπει να υπογράψουν. Αλλά ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν το ελεύθερο εμπόριο να αντιμετωπίζει με δίκαιο τρόπο την Αμερική. Και μια συμφωνία μεταξύ αυτών των δύο γιγάντων θα το λύσει αυτό. Το ρεπορτάζ ήταν του James O'Hagan. Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει λόγος να είμαστε αισιόδοξοι. Η Jane Witherspoon θα μας πει περισσότερα. Ένας νέος γύρος εμπορικών συνομιλιών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου έχει ξεκινήσει στην Ουάσιγκτον. Ο προηγούμενος γύρος συζητήσεων στο Πεκίνο τελείωσε χωρίς συμφωνία, αλλά τόσο Κινέζοι όσο και Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι σημειώθηκε πρόοδος. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι οι συνομιλίες αποσκοπούν στο να επιτευχθεί δομική πρόοδος στην Κίνα που επηρεάζει το διμερές εμπόριο. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα αυξήσουμε τους δασμούς. Επειδή αυτόματος επιβάλλονται δασμοί ύψους 25% στην αποστολή προϊόντων αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Γνωρίζω λοιπόν ότι η Κίνα θα ήθελε να μην συμβαίνει αυτό. Έτσι νομίζω ότι προσπαθούν να κινηθούν γρήγορα ώστε να μην συμβεί αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Μπορώ όμως να πω ότι οι συνομιλίες με την Κίνα για το εμπόριο έχουν πάει πολύ πολύ καλά. Στο μεταξύ, η οικονομία μας είναι πολύ ισχυρή. Τα πάμε καλά. Ένα από τα αγκάθια για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτό που περιγράφουν ως κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας από την Κίνα και αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας από αμερικανικές εταιρείες. Η Κίνα αρνείται αυτές τις πρακτικές και γνωρίζει ότι οι συνομιλίες βρίσκονται στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ελπίζω ότι τόσο η Κίνα όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταβάλουν προσπάθειες για να εφαρμόσουν τη συνένεση που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Αργεντινή. Ελπίζουμε ότι θα εργαστούν σκληρά και θα συναντηθούν στη μέση για να καταλήξουν σε συμφωνία που να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας. Διαπραγματευτές από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι έχουν σταθερή βούληση να επιλύσουν την εμπορική διαμάχη των δύο χωρών κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είναι σε εξέλιξη και πρέπει να συνεχίσουν να ψάχνουν τρόπους συνεργασίας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων. Φυσικά, η παγκόσμια οικονομία θα ωφεληθεί αν οι δύο χώρες είναι σε θέση να επιλύσουν τις διαφορές τους χωρίς δασμούς, χωρίς άλλα πράγματα που διαταράσσουν τις κανονικές οικονομικές συναλλαγές μεταξύ δύο χωρών. Αναλυτές παροτρύνουν τους διαπραγματευτές να δώσουν βάρος στο κοινό έδαφος και να εργαστούν για μια λύση που να ευνοεί και τις δύο πλευρές. Ενώ είναι δύσκολο να απομονωθούν οι επιπτώσεις των σπυροειδών δασμών στις οικονομίες τους, είναι σαφές ότι ο εμπορικός πόλεμος δεν έχει ωφελήσει οικονομικά καμία πλευρά. Εδώ τελείωσε ο χρόνος μας για αυτή την εκπομπή Business Line. Παρακολουθήστε μας τον επόμενο μήνα για μια σύνοψη των μεγαλύτερων επιχειρηματικών και επενδυτικών ιστοριών από όλο τον κόσμο. Τα λέμε τότε.